Με ψηλά το κεφάλι αποχαιρέτησαν το κύπελο Ελλάδος οι ποδοσφαιριστές του Γιούχτα, καθώς η ομάδα των Αρχανών σήμερα στο Παγκρίτιο κοίταξε στα μάτια τον Ατρόμητο και τελικά ιτήθηκε με σκορ 0-1 με την ομάδα του Περιστερίου, που βεβαίως ανήκει σε μεγαλύτερη κατηγορία, να παίρνει την πρόκριση. Στο πρώτο μέρος οι φιλοξενούμενοι είχαν κάποιες καλές στιγμές με τον Κόλια να δηλώνει παρόν και να κρατάει το 0, ωστόσο στο τέλος και λίγο πριν την ανάπαυλα ο Τζανής έχασε τη μεγάλη φάση για να φτάσει στον γκολ και βεβαίως το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Στο δεύτερο μέρος, το γκολ το γρήγορο που πέτυχε η ομάδα του Ατρομήτου με τον Κουέν άλλαξε τα πάντα στο παιχνίδι και παρόλο που ο Γιούχτας πήρε την κατοχή της μπάλας, δεν κατάφερε να εσωφαρίσει με το 0-1 να είναι και το τελικό αποτέλεσμα και να δίνει την πρόκριση στον Ατρόμητο. Όταν μου σκοράρουν τον γκολ, στα τελευταία 10-15 λεπτά και ο Γιούχτας με έβαση από τις γραμμές που μας πήρησε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για μας ότι τελικά καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. And in the end, I wish all the best for the Glucos team. They are very good team, very tough team, and they are fighting for some promotion. And I wish him all the best. Και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια και στο Γιούχτα που έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα, πολύ σκληρή ομάδα. Τους έχουμε λοιπόν τα καλύτερα για τη συνέχεια της σεζόν και γιατί έχουν να πάρουν και την ομάδα. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι σήμερα για μας, μια πρόκληση, ένα ευχάριστο παιχνίδι. Το να αντιμετωπίζει μια ομάδα υψηλότερης κατηγορίας, ειδικότερα όταν πρόκειται για τον Ατρόμητο, το είδαμε σαν μια μεγάλη εμπειρία και σαν μια πρόκληση να κερδίσουμε πολλά πράγματα από το σημερινό παιχνίδι. Μπορούμε να δώσουμε πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Θεωρώ ότι ανταποκρίθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα σε όλους τους προβληματισμούς. Ασφαλώς ο αντίπαλος είχε μεγάλη ποιότητα. Δημιούργησε κάποιες καταστάσεις, δεχτήκαμε τελικές. Το μόνο που μπορούμε να αναφέρουμε για μας είναι ότι στις λίγες καταστάσεις, σαν ευκαιρίες που δημιουργήσαμε, κατά τη γνώμη μου ήταν κλασικές και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποιο γκολ να πάρει το παιχνίδι κάποια άγρια ομορφιά. Μόνο αυτό με στεναχωρεί λίγο για σήμερα. Στα υπόλοιπα κομμάτια, πολλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές για τη συγκέντρωση, την προσπάθεια.